Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 8, είμαστε και πάλι κοντά σας με το κατοπράξη των... Άρεσε. Πήγε λάθος. Πήγες να κάνεις κάτι εναλλακτικό. Αλλά δεν βγήκε. Δεν πειράζει. Πήγε να γίνει ένα ωραίο σαρδάμ. Αλλά παρόλα αυτά... Η ουσία δεν αλλάζει. Και σήμερα είναι ένα κατοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκάτζη. Τώρα πήγε καλύτερα. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Πάμε να αρχίσουμε θετικότατα. Πάμε να αρχίσουμε με εμάς. Ναι. Σύλλογος Κάντο Πράξη. Την Κυριακή που μας πέρασε 8 του μήνα έγινε το δεύτερο τουρνουά 3-on-3 που διεξήγαγε ο σύλλογός μας. Ιδιαίτερα επιτυχημένο. Πάρα πολύ επιτυχημένο θα πω εγώ. Παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Βασικά ήτανε... μας προβληματίσαν λίγο. Γενικά, ήταν μια κάθε φορά σε όλες τις δράσεις μας θα έχουμε πολλές δυσκολίες. Θα έχουμε αρκετές, δεν είχαμε. Παρ' όλα αυτά δεν μασάμε. Έτσι. Και ό,τι και να βγει στον δρόμο μας, εμείς θα προχωρήσουμε εδώ. Και θα πετύχουμε τους στόχους μας. Πάμε καλά, πάμε καλά. Το τουρνά μπάσκετ πήγε πάρα πολύ καλά. Το επίπεδο των ομάδων που διαγωνίστηκαν ήταν πάρα πολύ καλό. Καλύτερα από ό,τι περίμενα και εγώ ίδιος. Ναι. Ένα τουρνουά που κράτησε από τις 5 το απόγευμα και ο τελικός έληξε στις 10.30 το βράδυ. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, πολλά ντέρμπι. Καλά παιδιά, νέα παιδιά. Νέα παιδιά από όλες τις ηλικίες. Ναι, πραγματικά. Είχαμε και από 18 χρονών και φτάναμε μέχρι και 40-45 κάποια άτομα που ήρθαν. Για όλους είναι το μπάσκετ. Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε, εκλάβαμε πάρα πολύ θετικά σχόλια από τις ομάδες και όσους παρευρέθηκαν εκεί πέρα. Είχαν έρθει και πάρα πολλοί φίλοι να παρακολουθήσουν τους αγώνες και σε κάποια φάση δεν χωρούσαμε. Όσο παράδοξο και να ακούγεται αυτό. Αυτά είναι. Για ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Τέλος πάντων, εμείς επιφυλασσόμαστε για ακόμα περισσότερα. Είναι μια δράση που θα παγιώσει ο σύλλογος σιγά σιγά. Τώρα, ανά πόσο καιρό θα κάνουμε το 3-on-3 θα δούμε. Αλλά εδώ είστε, ενημερώνεστε από εμάς, ό,τι νέο έχουμε. Και να πούμε ότι, εντάξει, δεχτήκαμε και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Έτσι πήγε πολύ καλά, ήταν πολύ σωστή και το κάνουμε τα παιδιά δηλαδή που ασχολήθηκαν πιο πολύ, εσύ και, και ο γραμματέας μας και 2-3 παιδιά ακόμα που βοηθήσανε. Το κάνουν όλοι έτσι με τη διάθεσή τους, την όρεξη και... χωρίς μεγάλα κόστη, χωρίς φοβερά έξοδα και έτσι πόρους. Ναι, το μόνο που χρειάζεσαι είναι διάθεση. Έτσι, ακριβώς. Να κάνεις κάτι όμορφο, κάτι ωραίο. Τώρα, όλα τα άλλα περιτεύουν. Τώρα εδώ θα κάνω ένα σχόλιο. Δεν θα επεκταθώ όμως, δεν θα... εντάξει. Γενικότερα να πούμε ότι η Κυριακή ήταν μια ωραία μέρα. Ήταν για όλους μας. Γενικότερα πήγε πολύ καλά. Αυτό. Θα μείνω σε αυτό. Και θα περάσω εγώ στην επόμενη Κυριακή που μας έρχεται, Κυριακή 15 Μαΐου. Δεν σταματάμε να κάνουμε καθόλου δράσεις. Την Κυριακή που μας έρχεται από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, θα είμαστε στο 12ο Δημοτικό. Για μια δράση που έχετε αγκαλιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Μια δράση που δυστυχώς είχε να γίνει από τον Ιανουάριο. Και φτάσαμε Μάιο για την επόμενη. Είχαμε πολλά απρόβλεπτα και σε αυτό το τομέα. Εντάξει, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, δεν σταματάμε. Έτσι, καλή αργά, πάρα πολύ. Συνεχίζουμε και σας περιμένουμε αυτή την Κυριακή με τα καπάκια που έχετε συγκεντρώσει. Θα τα μαζέψουμε εκεί, όπως κάθε φορά. Σήμερα ενημερώσουμε και εμείς με το 13ο φορτηγό του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών. Και να μην ξεχάσω την Κυριακή. Μαζί με εμάς στο σχολείο θα βρίσκεται εκπρόσωπος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών, όπου θα διαθέσουν κάποιους λαχνούς για μια λαχιοφόρο που θα κάνουν. Και να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τη συνεισφορά σας, έτσι. Και είναι πραγματικά σημαντικό και στο κομμάτι της ανακύκλωσης και στο ότι στηρίζουμε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών. Πάμε όμως σιγά σιγά σε κάποιες εκκρεμότητες που είχαμε αφήσει στην προηγούμενη εκπομπή. Πάμε να μιλήσουμε σιγά σιγά για το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να αρχίσουμε
με μια αγαπημένη σου λέξη που έμαθες εδώ πέρα. Έτσι. Την έμαθα από σένα. Από... πού είστε έτσι λίγο πιο... Το έμαθες στο... και live, εντάξει, την εκπομπή, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Πραγματικά, ναι. Μα τα πετάς και εσύ έτσι λίγο απότομα, ρε παιδάκι μου, και δεν τα ξέρω όλα. Πάμε λοιπόν, εγώ πήγα ευθείαν στο Μοσχάρι, ας πούμε. Εντάξει. Θα σας αρχίσω λοιπόν με το μπιφ, τη διαμάχη, για όσους δεν το έχετε με δώσει ακόμα καλά. Ελάτε πιο γρήγορα, μέχρι και εγώ το μάθα, πάμε. Μεταξύ Κουτελάκη και Χριστάκη. Ναι, και Άκη και δύο. Ωραίο, κάνε διαρρήμα. Ναι, λοιπόν, θα το δούμε λίγο αυτό. Είναι έτσι ένα αρκετά ενδιαφέρον μπιφ, θα έλεγε κανείς. Διαχρονικό. Ναι, έχει τον τελευταίο καιρό που εντείνεται αυτή η κόντρα. Πριν να αναλύσουμε τη συγκεκριμένη κόντρα, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό αναρωτιέμαι, γιατί άραγε κάποιο πολιτικό πρόσωπο να έχει κόντρα κάποιον υπάλληλο. Εντάξει. Γιατί περί υπαλλήλου θα έπρεπε να συζητάμε. Στη θεωρία. Ναι. Μήπως είναι και δύο πολιτικά πρόσωπα. Λέω εγώ τώρα. Μήπως στοχεύει κάπου αλλού ο γραμματέας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Γενικός Γραμματέας πολλές φορές υπερκαλύπτει και ίσως το Δήμαρχο παίρνει τη θέση, ναι, του Δημάρχου. Δυστυχώς για μένα. Δυστυχώς γιατί... γιατί ο Δήμαρχος είναι ο αρχηγός, ο Δήμαρχος είναι το πολιτικό, όχι, πρόσωπο, αυτός θα έπρεπε να κάνει κουμάντο, έτσι. Το γεγονός αυτό προσβάλλει την εκλογική διαδικασία. Ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ο κόσμος, καλός ή κακός, έβγαλε το Δήμαρχο που ήθελε. Ακριβώς, ψηφίστηκε, εκλέχτηκε, αυτός είναι ο Δήμαρχος, τέλος. Και παρόλα αυτά, ουσιαστική διοίκηση ασκεί κάποιος εκτός λογικής διαδικασίας. Και όχι μόνο, ξέρεις ποιο είναι το ακόμα πιο λυπηρό, θα το πω. Όχι μόνο εκτός εκλογικής διαδικασίας και εκτός Νέας Σμύρνης. Μιλάμε για κάποιον που ήρθε από μακριά, εφυτεύθη και τρέχει τα πράγματα. Εντάξει, και ο Δήμαρχος δεν είναι Νέας Σμυρνιώτης. Εντάξει, και ο Δήμαρχος μένει στο Φάληρο εκεί, αλλά τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, ήταν πολλά χρόνια στη Νέα Σμύρνη, πολιτεύεται πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Σμύρνη, πρέπει να ζούσε και στη Νέα Σμύρνη, δεν ήταν δηλαδή πάντα ζούσε στο Παλαιό Φάληρο. Τώρα ξαφνικά να έρχεται κάποιος υπάλληλος από, δεν ξέρω από πού ήρθε, από τη Μαρούση, λέω εγώ τώρα, στην τύχη λέω, έτσι, μην γελάς. Το Μαρούση, ας πούμε, από κάποιο, έτσι, από στελέχη της τωρινής κυβέρνησης. Και ήρθε εδώ πέρα ξαφνικά στη Νέα Σμύρνη, γενικός γραμματέας, τρέχει τα πάντα όλα, κάνει το κουμάντο όλο και δείχνει χαρακτηριστικά πολιτευτή. Γι' αυτό μάλλον κάπως δικαιολογώ και την κόντρα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στη Νέα Σμύρνη. Τώρα να πάμε πιο συγκεκριμένα στο τι έγινε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατηγόρησε λοιπόν ο επικεφαλής ποιότητας της παράταξης ποιότητας ζωής τον Γενικό Γραμματέα ότι διοργανώνει διάφορα πράγματα έτσι τύπου σεμινάρια, τύπου συνέδρια με κάποιον οργανισμό που έχει ιδρύσει ο ίδιος, έτσι, και ότι πληρώνει ο Δήμος χρήματα για να στέλνει, ξέρω εγώ, που τους έστειλε τώρα στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, την άλλη φορά στην Πάτρα, να στέλνει δεξιά-αριστερά τον ίδιο και εργαζομένους και πολιτικά στελέχη, μόνο βέβαια της παράταξης του Δημάρχου, όχι από άλλους. Το ουσιαστικό θέμα αντιπαράθεσης ήταν ότι τα άτομα που πηγαίναν σε αυτές τις εκδρομές ανήκαν αποκλειστικά Δημοτική Αρχή. Που για μένα και αυτό είναι λάθος. Δεν θα έπρεπε η ουσία να είναι εκεί. Θα έπρεπε η ουσία να είναι το γιατί ο δικός μας ο Δήμος, δεν με νοιάζει ποιοι πάνε,
Δεν έχει σημασία. Γιατί ο δικός μας ο Δήμος να πληρώνει κάποιον που του ήρθε, θα το πω εγώ, δεν θα πω κάτι άλλο, να κάνει ένα σεμινάριο, ένα συνέδριο στην Κομωτινή και πρέπει ξαφνικά από εδώ να φύγουν 15-20 άτομα και να τα πληρώσουμε εμείς. Εγώ όταν έχω να πάω σε ένα σεμινάριο, σε ένα συνέδριο για να γίνω καλύτερος στη δουλειά μου και να μάθω 5 πράγματα, δεν μου το πληρώνουν οι δημότες, δεν μου το πληρώνει ο κόσμος. Και να δούμε και τα κριτήρια. Δηλαδή να δούμε τι οργανισμοί είναι αυτοί που τα διοργανώνουν. Σε ποιους ανήκουν. Με τι πιστοποιήσεις το κάνουν όλο αυτό. Για ποιο λόγο οι δικοί μας πάνε εκεί. Τι παίρνουνε. Δηλαδή τα ανταποδοτικά ωφέλη. Αξίζουν τα χρήματα που σπαταλάμε εμείς, τα δικά μας. Γιατί εσείς τώρα χρησιμοποιείτε τα δικά μας τα χρήματα για να κάνετε κάποια πράγματα για την πάρτη σας. Αυτά τέλος πάντων έχουν ανταποδοτικά ωφέλη σε εμάς που σας τα πληρώνουμε. Εμείς σας τα πληρώνουμε, μην ξεχνιέστε, γιατί έχετε ξεχαστεί μάλλον. Έχουν ανταποδοτικά ωφέλη. Πάνω σε αυτό έγινε μια κόντρα. Υπόθηκαν πολλά και βαριά, δηλαδή ας πούμε όπως το ότι υπόθηκε το πολύ ωραίο έτσι έβηχο ότι γλύφει τους υπαλλήλους του Δήμου, ο κύριος Χριστάκης, έτσι υπόθηκε από τον κύριο Κουκουλάκη. Και μια παρένθεση, στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό δεν παρευρισκόταν ο Γενικός Γραμματέας. Δεν παρευρισκόταν, ναι. Όλα αυτά ήταν εν διαπουσία του. Ναι, ναι. Ίσως θα ήταν πιο σωστό κατ' εμένα είναι παρόν. Αυτό 100%. Έτσι. Συμφωνώ ότι υπάρχει πρόβλημα, βέβαια, στο συγκεκριμένο έτσι, θέμα. Πρέπει κάτι να πέσει λίγο φως σε αυτό και να δούμε τι γίνεται όλοι μας. Mm-hmm. Δεν πρέπει δηλαδή η αντιπολίτευση κατά τη γνώμη μου να το αφήσει. Θα πρέπει να συνεχίσει να το ψάξει και να τον φέρει και εκεί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να απαντήσει. Γιατί νομίζω ότι και ο γραμματέας μία πάει, μία δεν πάει, όποτε θέλει πάει και βγάζει και λόγο, πάει σε κάτι ραδιόφωνα και μιλάει τη φωνή, λέει, του πιανού. Ναι, μην εμφανίζεστε όποτε είναι βολικά και εύκολα. Εδώ τώρα, ας πούμε, εμφανιστείτε να απαντήσετε σε αυτά που σας κατηγορεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως απών πολλές φορές από τα Δημοτικά Συμβούλια, ιδίως το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι και ο Δήμαρχος. Ναι. Όλος τυχαίως πάντα την ημέρα του Δημοτικού Συμβουλίου κάτι συμβαίνει. Έχει κάποια υποχρέωση, τη μία είναι άρρωστος, την άλλη κάτι έχει γίνει και δεν μπορεί, κάτι έτυχε. Παρ' όλα αυτά το παράδοξο, που εγώ θεωρώ πως αξίζει να σημειωθεί, είναι ότι σε όσες πολιτιστικές εκδηλώσεις γίνονται... Αυτό θα σου λέγα. Ο Δήμαρχος είναι πάντα εκεί. Ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο τυχαίνει. Και με διαφορά μέρας, ωρών, ας πούμε, όχι δηλαδή κάτι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούσε, δεν ένιωθε καλά. Την επόμενη μέρα που είχε ένα event, ξέρω εγώ, στο Άλσος και έπρεπε να φωτογραφηθούν όλοι μαζί, ήταν εκεί. Κανονικότατα. Ναι. Κάτι γίνεται. Πάμε να περάσουμε σε ένα δεύτερο θέμα. Ναι. Γιατί τελικά είχαμε αρκετά δίκιο. Που είπαμε να αφήσουμε το κομμάτι Δημοτικό Συμβούλιο για μια αυτοτελή εκπομπή. Δεν θα έγινε, ναι. Πάμε στο δεύτερο θέμα και περνάμε στην αντιπαράθεση. Να έχουμε και πλούσιο λεξιλόγιο, μου είπα πάλι μπιφ. Σωστό. Έχεις με καλό μάθηση, τώρα με τον μπιφ. Μεταξύ Πόλη Ανάποδα και Κουκά Δελιγιάννη. Ναι, είχαμε εκεί πάλι ένα situation περίεργο. Είδες. Είχαμε εκεί κάτι περίεργο πάλι. Αφορούσε τα περίπτερα της Πρωτομαγιάς. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι όλοι στην ουσία είπαν ότι καλώς το κάνατε. Ότι ορθώς πράξατε και φέρατε αυτή την έκθεση και την κάνατε στο Άλσος. Εντάξει, πάντα ακούγονται κάποια κακεντρεχή και μίζερα σχόλια, εγώ θα τα έλεγα. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε μια κοινή αποδοχή ότι okay, ωραία, μια σωστή κίνηση, καλώς το κάνατε, ναι. Σε ερώτηση για τα περίπτερα, εκεί ξεκίνησε mm-hmm. Το όλο θέμα. Πώς κατέληξε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου,
που ίσως να είναι το μοναδικό θετικό έργο που έχει κάνει στη θητεία του αυτή η έκθεση, πώς κατέληξε στον συγκεκριμένο προμηθευτή, κατασκευαστή, τον περιπτέρων, όπως θέλετε πείτε το, έμπορο, ξέρω εγώ, επιχειρηματία, πώς κατέληξε στο συγκεκριμένο. Η απάντηση ενός μεγάλου ηλικιακά και αντιδημάρχου αρκετά χρόνια, ο οποίος εκλέχτηκε με μικρότερη παράταξη βέβαια, με πολύ χαμηλότερο, πολύ πολύ λιγότερους σταυρούς από ότι κάποιος άλλος της παράταξης του δημάρχου, και τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση και δεν έχει κουνηθεί, έμειστη θέση. Η απάντηση λοιπόν αυτού του σοβαρότατου αντιδημάρχου, του πολύ αποτελεσματικού, έτσι, του χαρισματικού, ναι, ήτανε ότι ξέρετε κάτι, ρώτησα και μου είπαν ότι παλιά αυτό κάνανε. Όταν λέμε παλιά, μιλάμε πάνω από μία πενταετία, κοντά δεκαετία. Ακούστε, ρώτησα και μου είπαν ότι παλιά το ίδιο κάνανε και οι άλλοι παλιά. Το ίδιο έκανα και εγώ. Πήγα σε αυτόν, του λέω αφεντικό, πόσα θες, τόσα. Πάρτα, φέρτα. Απλά, ωραία. Θα εξηγώ ωραία. Πάρα πολύ. Λέει και ο φίλος μου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ασκούν διοίκηση και πληρώνονται. Πώς σας φαίνεται. Αυτό, αν το έλεγε σε οποιαδήποτε εταιρεία κάποιος άνθρωπος, θα έχει βγει κλωτσιδόν από το παράθυρο. Του λέει, καγόρι μου, πας καλά. Και ήρθε πολύ σωστά η πολύ ανάποδα, που για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα λίγο, για άλλους λόγους, δεν είναι τώρα να το αναλύσουμε, και λέει, συγγνώμη κύριε, κάνατε διαγωνισμό, πήρατε προσφορές. Πόσα πήρατε, τι κάνατε, πούντες, φέρτετες. Τον πίεσαν δηλαδή λίγο και στο τέλος κατέληξε να πει ότι ρώτησα και μου είπανε και έμαθα και εγώ πριν το κάνω ρώτησα. Άρα η ευθύνη έφυγε από πάνω μου. Γιατί αυτό ρώτησα, ξέρουμε, πριν το κάνω. Αυτόν εμπιστευόμαστε. Και εκεί ξεκίνησε και γινόταν ένας χαμούλης λίγο. Προσπαθούσε ο άνθρωπος από την πόλη ανάποδα να μιλήσει, να εκφράσει το συλλογισμό του, να πει τι ακριβώς θέλει να πει. Η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος δεν τον άφηνε. Επενέβαινε συνεχώς, τον διέκοπτε. Του έκανε και παρατήρηση, ας πούμε, ότι τέλειωνε, πάμε παρακάτω. Ναι, μεν έχει δίκιο στο ότι είχε περάσει το χρόνο, αλλά δεν τον αφήνατε κιόλας να μιλήσει. Δηλαδή, συνέχεια διακοπτόταν ο άνθρωπος, καλύπτατε αυτά που έλεγε από πάνω, μιλούσατε δύο-τρεις άνθρωποι. Είναι σαν να προσπαθεί να φημώσει ορισμένα άτομα. Ναι. Κάποια άτομα, αν πούμε ότι υπάρχει μια ιεραρχία και στο χρόνο ομιλίας και σε όλα τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάποια άτομα και ειδικά τα παιδιά από την πόλη ανάποδα, που να προσθέσω ότι όλα τα παιδιά που έχουν περάσει. Εξαιρετικά. Γιατί η πόλη ανάποδα έχει εξαιρετική κάθε και χρόνο, ναι, αλλάζει στελέχη, ναι, 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 αυτή είναι η πολιτική της. Είναι πραγματικά, και για όσους μπορεί να είναι προκατηλημένοι τη συγκεκριμένη παράταξη, είναι πραγματικά ένα και ένα. Νομίζω, έχουμε δει πάρα πολύ αξιόλογα άτομα που μιλάνε φανταστικά, έχουν πάρα πολύ καλή γνώση των θεμάτων. Αυτό φαίνονται και μορφωμένοι, σοβαροί. Ναι. Όλα τα θέματα. Ναι. Ανήκουν στην πραγματικότητα, έτσι, στην καθημερινότητα της ζωής. Τοποθετούνται πολύ σωστά, κέρια και συνήθως χωρίς πολιτικά συμφέροντα στα θέματα της πόλης. Ναι, έχουν μια τάση και αυτοί να πούν ότι η κακή κυβέρνηση, η τωρινή και η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη και μπουρου-μπουρου. Αλλά κάνουν, όταν μιλάμε για σημαντικά θέματα της πόλης, είναι, δεν τον μπλέκουνε ποτέ. Όχι. Και είναι οι μοναδικοί που το συζήτησαν αυτό. Εγώ δεν είδα κανέναν άλλον. Γιατί, παιδιά, αυτό είναι κοινή λογική. Δεν είπαν οι άνθρωποι κάτι, τι είπε, ας πούμε, ο Φωστήρας. Είπε απλά πράγματα. Κύριε μου, κάνατε κάτι. Ωραία. Με τα χρήματα του Δήμου, των ανθρώπων εδώ που ζουν σε αυτή την πόλη, κάνατε διαγωνισμό. Πήρατε την πιο συμφέρουσα προσφορά για αυτή την πόλη, τη Ρημάδα. Και τα λεφτά των ανθρώπων. Γιατί τα διαχειρίζεστε, δεν είναι δικά σας. Ωραία. Δεν είπανε κάτι φοβερό, αλλά κανένας δεν υποστήριξε. Κανένας δεν βγήκε να πει. Και
προφανώς δεν θα έβγαινε κανένας αυτή τη γνώμη μου, γιατί όταν γυρνάει ο αντιδήμαρχος και σου λέει, εγώ ρώτησα και πως το έκανανε παλιά. Και εκεί προσπαθούσε μετά και η πρόεδρος να πει, μα ρώτησε και εσείς έτσι το κάνατε παλιά, μαζί τα κάναμε παλιά. Και τώρα μαζί με τους άλλους τα κάνουμε πάλι τα ίδια. Γιατί ας πούμε, άρα δεν μίλαγε κανείς. Μόνο από την πόλη ανάποδα προσπαθούσαν οι άνθρωποι να πούν το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Και αυτό είναι μετέωρο. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται τα δημοτικά συμβούλια. Προσπαθείς να βγάλεις μια άκρη, να καταλάβεις τέτοια πράγματα. Και μένουν όλα μετέωρα. Τώρα αυτό δηλαδή θα μείνει αναπάντητο. Θα λογοδοτήσει ο αντιδήμαρχος για ποιο λόγο δεν έκανε διαγωνισμό. Δεν λέω, μπορεί πάλι να κέρδιζε ο συγκεκριμένος έμπορος. Ο συγκεκριμένος προμηθευτής να κέρδιζε το διαγωνισμό και να το έκανε. Πρέπει αλλά να εξηγήστε μας τις διαδικασίες. Δεν γίνεται σε μια πόλη 100.000. Διαχειρίζεται χρήματα 100.000 ανθρώπων. Να δράς μία πληροφορία από παλιά, χωρίς να ψάξεις, να διοργανώσεις. Είσαι υπεύθυνος μιας δράσης. Δεν γίνεται σου λένε πριν 10 χρόνια πήραμε αυτόν. Άρα εσύ θα πάρεις αυτόν. Ξέρεις που θα καταλήξεις. Άνοιξε μια ατζέντα, μπες στο ίντερνετ. Γράψε, κάνε μία απλή αναζήτηση. Βρες 15 τηλέφωνα, πάρτα. Η κόρη μου είναι 2 χρόνια, θα το κάνει αυτό. Θα το κάνει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ξέρεις τι θα γυρίσει, θα σου απαντήσει. Θα σου πει ο κύριος αντιδήμαρχος, ο εκάστοτε, όχι μόνο αυτός, ο συγκεκριμένος, ο οποιοσδήποτε. Θα σου πει, ωραία, εγώ καλύπτομαι από την νομοθεσία και μπορώ να κάνω απευθείας ανάθεση. Θα το σπάσω και άμα την ξεπερνάω, μαγιά, ξέρουμε τα κόλπα. Θα το σπάσω σε δύο-τρεις διαφορετικές απευθείας αναθέσεις και τέλειωσε υπόθεση. Θα σου πει δηλαδή ότι είμαι καλυμμένος νομικά. Ναι. Είμαι σωστός νομικά, είμαι εντάξει. Ωραία. Νομικά είσαι. Εμείς τώρα όλος ο κόσμος που τα βλέπουμε αυτά, πιστεύουμε, δηλαδή, κρίνετε εσείς όλοι ότι ηθικά είναι καλυμμένος οποιοσδήποτε το κάνει αυτό. Δηλαδή, ως πότε κι εσείς θα κάνετε, και εσείς και εμείς, όλοι εμείς που είμαστε απ' έξω, θα κάνουμε αβάτζο, θα δίνουμε έτσι περιθώριο και ανοχή σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι κρίμα. Είναι κρίμα για μας. Τέλος πάντων. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Έχουμε πολύ ακόμα Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε.
το πιάνουμε από εκεί που το αφήσαμε. Πάντα. Μιλήσαμε για το Γενικό Γραμματέα, μιλήσαμε για αντιδημάρχους, μιλήσαμε για το Δήμαρχο. Πάμε να μιλήσουμε για ένα πρόσωπο, για ένα ρόλο. Ναι, για ένα ρόλο, ένα θεσμό που θα λέγει κανείς. Γενικά, μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Μιλάμε για το, για την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που στο παρελθόν, ο προκάτοχος της θέσης, μας είχε χαρίσει πάρα πολλές όμορφες στιγμές. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είχαμε πάρα πολύ λόγο να γίνεται για τον τρόπο που διαχειρίζεται το Συμβούλιο. Τον είχαμε κρίνει αρκετά. Ναι, ναι. Βέβαια, να πούμε ότι τα έχουμε πει και κατηδίαν, έτσι, και στον ίδιο τα έχουμε. Δεν... συζήτηση κάνουμε. Αλλά μετά από αυτά που βλέπουμε με τη νέα πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, προσωπικά εγώ έχω να πω ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε δει τίποτα. Ναι. Νιώθω την ανάγκη να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους. Έβλεπες, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Βλέπαμε εμείς παλιότερα, που θυμάμαι έτσι και λίγο πιο την προηγούμενη δεκαετία από αυτή που ζεις εσύ στα ποδοσφαιρικά. Έβλεπες, ξέρω εγώ, τη διαιτησία πολλές φορές να παίρνει το μέρος έτσι μιας ομάδας και να την υπερασπίζεται και να το κάνει όμως με έντεχνο τρόπο. Μ' αρέσει όπως το πας. Ναι, να το κάνει με έντεχνο τρόπο, να δείχνει την προτίμηση ο διαιτητής σε μια ομάδα, αλλά να μην βουτάει στο κέντρο και να δίνει πέναλτι, να βουτάει λίγο έξω από τη γραμμή και να δίνει το πέναλτι. Εδώ τώρα, τώρα με το καινούριο διαιτητή, βλέπουμε ότι μπορεί ο άλλος, τι να σου πω, να είναι στον τερματοφύλακά του και να πέφτει κάτω από, επειδή μάλωσε με το δικό του, και να δίνει πέναλτι. Δηλαδή μιλάμε για οφθαλμοφανή πράγματα, για εξόφθαλμες καταστάσεις. Κοιτάξτε, με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, είναι σαν το παιχνίδι να λύγει πριν καν αρχίσει. Ναι, το ξέρεις. Μπαίνει μέσα, λες, ωραία, πάμε να παίξουμε τον αγώνα, είμαστε καλή ομάδα, ημίχρονο είσαι 10-0 και δεν ξέρεις από πού σου έρχονται. Και όλα με πέναλτι, έτσι. Χωρίς κούραση, χωρίς κόπο. Δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό. Πριν παίζανε λίγο, υπήρχε λίγο μάχη. Στο 90 ή στο 89 ή στο 88 έλυγε το πράγμα, γιατί σου σφύραγε, σου έκανε 2-3 σφυρίγματα, κέρδιζε 2-0 και λες εντάξει, πήγε το μάτς. Τώρα εδώ, το πρώτο λεπτό, ειδικά άμα κάποιος κοντράρει και λίγο και συναντήσει λίγο δυσκολία, έχει λήξει το παιχνίδι. Μιλάμε για μια διαχείριση των δημοτικών συμβούλων πέραν του αδίκου, να το πω. Ο χειρισμός της νέας προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σαν ο μαέστρος στην ορχήστρα. Ναι. Μόνο που η ορχήστρα δεν είναι υπάκουη. Ναι, εντάξει, είναι δύσκολη η ορχήστρα. Αυτό είναι... Κακό, δεν ήταν καλό παράδειγμα. Ναι, γιατί αυτό είναι μια δυσκολία που την σεβόμαστε και την βλέπουμε όλοι και το ξέρουμε ότι υπάρχει. Δηλαδή ξέρουμε ότι οποιοδήποτε είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου θα έχει να αντιμετωπίσει και εχθρικό κοινό. Ξεκάθαρα. Γιατί η αντιπολίτευση θα πάει να τα κάνει όπα, ας πούμε, εκεί να γίνει ο χαμός με τη συμπολίτευση και αυτά, να πλακωθούν. Αυτό η ένσταση δική μας είναι ότι ο ρόλος και ο θεσμός του Προέδρου, και το είχαμε πει και παλιότερα, είναι να κρατάει τις ισορροπίες και να είναι δίκαιος και σωστός. Και έως προς τους χρόνους, και έως προς τις ψηφοφορίες, και έως προς όλα. Δηλαδή, δεν θα πρέπει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να παίρνει το ρόλο που είχε παλαιότερα στη συμπολίτευση.
Όταν είσαι ένας δημοτικός σύμβουλος ή ένας αντιδήμαρχος και εκτίθεσαι και έρχεσαι σε πολιτική αντιπαράθεση με κάποιον, εκεί θα σηκώσεις, θα κοντραριστείς, θα πεις, θα παίρνεις θέση έντονα και λογικό. Όταν είσαι πρόεδρος, δεν θα το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος και να παίρνεις θέση υπέρ της διοίκησης. Πρέπει να παίρνεις θέση υπέρ του συμβουλίου, υπέρ του θεσμού. Οποιοδήποτε. Και αν αρχίσει να μιλάει για να τοποθετείται επί του θέματος, επί κάποιου θέματος, αν αρχίσει να μιλάει αρνητικά ως προς τη διαχείριση που κάνει ο Δήμος, κόβεται. Πέραν του ότι κόβεται, κόβεται από την Πρόεδρο, η Πρόεδρος ταυτόχρονα απαντάει με το δικό της έντονο τρόπο. Ναι, δεν θα έπρεπε να. Κόβει τον ομιλητή, δεν τον αφήνει να μιλήσει. Και πες ότι αυτό συνέβαινε με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας πούμε ότι το δεχόμαστε. Τώρα συμβαίνει μόνο με την αντιπολίτευση. Όταν μιλάει κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, πάντα προστατεύεται. Ναι. Πάντα έχει περισσότερο χρόνο. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Χωρίς να κριτικάρεται, ενώ αν κάποιος, ενώ μπορεί να του πει ότι ναι, οκ, okay, πάρε το χρόνο και πες τα αυτά που θέλεις, σου δώσα πολύ χρόνο, μπράβο, αλλά κριτικάρεται για αυτά που λέει. Δηλαδή δεν μπορεί να παίρνει θέση. Για να κριτικάρει αυτό που είπες. Είναι σαν να είναι ταυτόχρονα προπονητής και παίχτης. Ναι. Και πρόεδρος. Όλα. Και όλο το πακέτο. Ναι. Εντάξει, είδαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ότι ας πούμε, αυτό που λέγαμε και πριν. Ο σύμβουλος από την πόλη ανάποδα δεν μπορούσε να μιλήσει και να πει το συλλογισμό του. Και κοβότανε. Και τον κριτικάρανε για αυτά που έλεγε. Δεν πρέπει να τον κριτικάρει ο πρόεδρος. Και του λέγε ότι «ΟΚ, okay, σ' άφησα να μιλήσει και παραπάνω και μην καταχράζεστε την καλοσύνη μου» κτλ. Όταν όμως κάποιος τέλεχος δημοτικής αρχής μιλάει και έχουμε άκρα του τάφου σιωπή και οποιοδήποτε πάει να πεταχτεί του γίνεται επίθεση. Έτσι, εγκαλείται στην τάξη κτλ. Σωστά μεν. Αλλά να είναι το ίδιο για όλους. Δηλαδή, να προστατεύεται και αυτόν που μιλάει και εκφράζεται από την αντιπολίτευση, από οποιαδήποτε παράταξη αντιπολίτευσης. Πρέπει να τον προστατεύεται, να ακουστεί και μετά να γίνει πολιτική αντιπαράθεση και συζήτηση με τους συμβούλους και τους αντιδημάρχους. Όχι με το Προεδρείο. Και θα σε πάω σε ένα άλλο παράδειγμα. Να φύγουμε από την κατανομή του χρόνου και τον άδικο χειρισμό των διαφορετικών παρατάξεων. Θα σε πάω σε μία ψηφοφορία που έγινε. Για ένα θέμα, ούτε θέλω να αναφέρω για ποιο θέμα είναι, ούτε τίποτα. Είδαμε και πάλι να συμβαίνει ένα γεγονός το οποίο είχε συμφωνηθεί προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πως δεν θα επαναληφθεί. Μιλάμε για την ώρα της ψηφοφορίας, όταν κάθε Δημοτικό Σύμβουλος καλείται προσωπικά για να απαντήσει, δηλαδή, λέμε Ντάγιος, τι ψηφίζεις, ναι ή όχι. Παλασκατζής, ψηφίζεις, ναι ή όχι. Και μιλάει ο καθένας. Προχωράνε, ναι, όχι, και πάει λέγοντας. Φτάσαμε πάλι σε μια στιγμή που η πρόεδρος κάλεσε να ψηφίσει τον κύριο Βολίκα. Ήταν η σειρά του κύριου Βολίκα να ψηφίσει. Του γίνει η ερώτηση, δεν υπήρχε απάντηση. Προχώρησε η διαδικασία, ψηφίσαν όλοι. Όσοι ήταν παρόντες, πετρώνται οι ψήφοι και βγαίνουν 14 ναι, δεν βγαίνουν τα κουκιά. 4 λευκά, 17 όχι. Λέει, όπα, πάμε ξανά. Αρχίζει ξαναμετράει. Μιλάνε άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι συμπολίτευση. Λένε, όπα, έχασες τάδε. Για ξαναμέτρα, πάμε πάλι την ψηφοφορία. Πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε. Μετράμε στο τέλος. 16 ναι, 4 λευκά, 17 όχι. Και σε αυτό το σημείο πάμε πάλι στον κύριο Βολίκα. Ο κύριος Βολίκας είχε συνδεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σε κάποια στιγμή μέσω του λάπτοπ κινητού, δεν γνωρίζουμε. Την ώρα της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόν. Έγιναν 3-4 προσκλήσεις να ψηφίσει δεν. Και δεν.
Έλεγε να τον πάρουμε τηλέφωνο, να περιμένουμε να μπει. Τέλος πάντων, όλη η διαδικασία διήρκησε 15 λεπτά. Προς το τέλος, σε κάποια στιγμή, μετά από τηλέφωνο φαντάζομαι, ο κύριος Βολίκας μπήκε στην κλήση. Έπρεπε να ψηφίσει. Ναι. Ψήφισε, ναι. Έπρεπε. Πήγε έπρεπε. 17, ναι, 17 όχι. Και με μεγάλη της χαρά η πρόεδρος έδωσε διπλή ψήφο. Ναι, εντάξει. Και πέρασε. Μιλάμε για σκηνικά τουλάχιστον απαράδεκτα. Που έχουν συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Τώρα βγάζει έχει μάτι. Γίνει συμφωνία. Δεν θα περίμενε. Εγώ δεν πιστεύω ότι στο το προηγούμενο Προεδρείο θα περίμενε ένα τέταρτο να βρεθεί τώρα ο άνθρωπος. Μιλάμε τραγικά, τραγικές καταστάσεις. Είναι one woman show. Ναι. Ο κόσμος τα βλέπει αυτά όμως. Δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπει. Θα περιμένει όμως. Εγώ θα σου πω και το άλλο. Άντε, πες, έγινε. Okay, πες. Πάμε παρακάτω. Θα περιμένει σε άλλη ψηφοφορία ένα τέταρτο να φέρουν και από την αντιπολίτευση κόσμο να ψηφίσει. Όχι. Ούτε ένα εκεί λεπτό. Θα την κλείσει την ψηφοφορία. Εδώ θα πει όσοι είναι εδώ, όσοι είναι ενεργοί, ψηφίσανε, εφόσον είναι υπέρ μας, περνάει. Αν είναι κατά μας, θα περιμένανε και καμιά ώρα να βρουν άτομα να βρεθούν να ψηφίσουν. Άλλοι να ψηφίζουν από το μηχανάκι, άλλοι να ψηφίζουν από τις ταβέρνες, άλλοι από τις παραλίες, άλλοι αυτό. Όταν είναι για μας, περιμένουμε. Για να δούμε. Θα περιμένει η πρόεδρος, τελέχη της αντιπολίτευσης, όταν δεν θα συμφέρει μια ψηφοφορία να μαζευτούν και να ψηφίσουν. Ή τότε θα την κλείσει γρήγορα. Και εκεί που θέλω να καταλήξω τώρα είναι ότι... το έχουμε πει και άλλες φορές για άλλες περιπτώσεις, αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι, μας πουλάνε την εμπειρία τους για να ξαναεκλέγονται, απλά πράγματα λέμε τώρα, μας πουλάνε την εμπειρία τους για να ξαναεκλέγονται και το παρελθόν και τους πληρώνουμε 20 χρόνια για να κάνουν αυτά. Αυτά που γελάνε, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, γελάνε τα μπλακάκια. Με τέτοια πράγματα δεν γινόταν ούτε στη χειρότερη παράγκα στο ποδόσφαιρο. Η χειρότερη που μπορεί να έχει δει το οποιοδήποτε ποδόσφαιρο. Κάποτε μπαίνανε με τα όπλα στα γήπεδα και πηλούσανε. Τέλος πάντων. Εγώ θα δώσω ένα... Θα δώσω μια παράταση και θα περιμένω να δω αν θα κάνει το ίδιο για την αντιπολίτευση. Εγώ από τη μεριά μου δεν θα δώσω. Γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα το έχουμε εξαντλήσει. Τις απαντήσεις τις ξέρουμε. Καλά, ναι, εντάξει. Περιμένουμε να τις δούμε και στην πράξη. Ναι. Είναι σαν να περιμένουμε το αυτονόητο. Τέλος πάντων, θέλω να σε αλλάξω λίγο κλίμα, να αφήσουμε. Εντάξει, ναι, ναι. Να το ελαφρύνουμε έτσι πριν. Να κλείσουμε, το ελαφρύνουμε για κλείσιμο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε λοιπόν να ενημερώσουμε τους γονείς ότι έχουν αρχίσει οι εγγραφές για το πρώτο summer camp που διοργανώνει ο Πανιώνιος. Ωραία. Το summer camp αυτό θα αρχίσει από 15 Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες έχει στο site του Πανιωνίου. Μπορείτε να γραφτείτε στη γραμματεία που είναι κεντρική δίπλα από το κολυμπητήριο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία που επιτέλους είδαμε να παίρνει ο Πανιώνιος να κάνει ένα δικό του camp για τα δικά του παιδιά. Ναι, εντάξει, καιρός ήταν. Και έχω να πω ότι έχει στηθεί με τρομερή προσοχή. Έχουν μελετηθεί όλα τα ενδεχόμενα. Έχει προβληθεί κάθε κατάσταση. Είναι υπερπλήρης η διοργάνωση. Και πραγματικά, επειδή ξέρω και πως έχει στηθεί όλο αυτό, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ναι, ναι. Να πάτε, κύριοι, να γραφτούν τα παιδιά, να έρθουν κοντά και στον Πανιώνιο και στον αθλητισμό και στο καλοκαίρι και σε αυτή τη φιλοσοφία. Καιρός είναι, έτσι, και μετά από κάποια χρόνια καραντίνας τώρα και κορονοϊού και όλα αυτά, να ξανανιώσουν όλοι. Πάμε σε ένα ακόμα event που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται. Μια πολύ ευχάριστη είδηση. Που να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα
να δω κάτι τέτοιο. Όχι να διοργανώνεται, έστω και να υποστηρίζεται ναι. από το Δήμο μας. Την Κυριακή μας έρχεται λοιπόν 15 Μαΐου στο Άλσος, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είναι η μέρα υιοθεσίας. Μέρα υιοθεσίας αδέσποτων σκύλων και γατιών. Αυτό διοργανώνεται από το Φιλοζωικό Σύλλογο Αιγιαλίας «Τα Φιλαράκια». Ναι. Και όλη αυτή η δράση υποστηρίζεται από το Δήμο Νέας Μύρνης. Ελλείψη δικιάς μας φιλοζωικής. Ναι. Ελλείψη γενικά φιλοζωικού πνεύματος από το Δήμο μας. Παρόλο που έχει προμοταριστεί αρκετά ναι. ένα τέτοιο προφίλ τα προηγούμενο διάστημα. Είναι ίσως η πρώτη δράση ναι. που υποστηρίζεται, τονίζω δεν διοργανώνεται, υποστηρίζεται από το Δήμο Νέας Μύρνης προς όφελος των τετράποδων φίλων μας. Γιατί έχουμε δει πάρα πολύ να διαφημίζονται τέτοιες δράσεις ναι, ναι, ναι. από ανθρώπους που δεν είναι πραγματικά φιλόζωοι. Εντάξει, είναι για, για τις φωτογραφίες, είναι και για τα post. Εντάξει. Αλλά δυστυχώς όλα πάνε μέχρι εκεί. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι φαινόμενο σε όλα. Στο Δήμο τα έχουμε πει. Βέβαια, οτιδήποτε θετικό γίνεται προφανώς θα το λέμε και θα το επικροτούμε. Και ελπίζουμε στο να αλλάξει και η φιλοσοφία πια. Νομίζω είναι καιρός. Ναι, εντάξει. Έρχεται η ώρα, νομίζω ότι θα αλλάξει. Θα αλλάξει σύντομα. Θα σε γυρίσω λίγο Πανιόνιο. Όσο θες. Ένα πολύ ευχάριστο αθλητικό event έλαβε χώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έγινε λοιπόν αναβίωση των Πανιόνιων αγώνων. Είδαμε, προσωπικά εγώ είδα μετά από πάρα πολύ καιρό το στίβο του Πανιωνίου να ανασκευάζεται, να ανανεώνεται. Ένα πολύ ευχάριστο θέαμα. Ο στίβος γέμισε με παιδιά, με αθλητές. Οι κερκίδες δεν ήταν γεμάτες. Όχι, αλλά εντάξει. Αλλά υπήρχε αρκετούτσικος κόσμος. Είναι θετικό, πολύ θετικό. Και το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω για αυτή τη διοργάνωση είναι γιατί τόσα χρόνια ναι. την είχαμε ξεχασμένη. Εγώ την έχω την απάντηση, αλλά θα με πεις πάλι ότι σε επαναφέρω στην πραγματικότητα και σε υγιώνω. Εντάξει, γιατί έρχονται εκλογές, γι' αυτό. Τι θέλεις, τι κάνει μια στα κεραμίδια. Γιατί πριν 2 χρόνια δεν είχες εκλογές. Πριν 3 χρόνια είχες κερδίσει, ήσουν πάνω σ' άλογο καβάλα και πήγαινες. Τώρα που ζορίζουνε, θα δούμε πολλές τέτοιες δράσεις. Θα δούμε παντού να γίνονται πράγματα, στο Άλσο, στους στίβους, στα γήπεδα, στις πλατείες, στις συναυλίες. Θα τα βλέπουμε αυτά συνέχεια. Τώρα πάμε έτσι. Ήθελες, το ήθελες. Τώρα να σε φέρω πίσω. Ορίστε. Γι' αφού είπες τη λέξη συναυλία, λοιπόν. Καλά πήγε αυτό. Χθες είχαμε τη συναυλία την εορταστική. Την πολυδιαφημισμένη, σε μεγάλα κανάλια. Συναυλία. Με δώρα, διαμονές σε ξενοδοχεία. Για τα 100 χρόνια από τη Σμύρνη. Ωραία. Πάμε στο κομμάτι του θεάματος θα σε πάω. Ναι. Για τα υπόλοιπα θα μιλήσουμε. Εντάξει. Τα έχουμε ψηλό αναφέρει. Τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, νομίζω δεν αξίζει. Πραγματικά οι άνθρωποι είναι... δεν αλλάζουν. Δεν πρόκειται να αλλάξουν τώρα. Τέλος πάντων, εγώ θα σου μιλήσω εκ του αποτελέσματος αμιγώς αποκλειστικά για το θέαμα. Ήταν μια αρκετά τίμια παράσταση. Δεν ήταν η υπερπαραγωγή τρομερή που περίμενα να δω. Κρατάω σαν πολύ θετικό στοιχείο ότι το event διοργανώθηκε στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ότι μπήκε και την μπήκε πολλοί κόσμος. Ναι, ναι. Μπήκε πολλοί κόσμος πάλι μες στο γήπεδο. Δυστυχώς όχι για αγώνα. Θα έρθει και αυτό κάποτε. Αλλά όσοι πήγαν έμειναν πολύ ευχαριστημένοι. Ναι. Ήταν μια ωραία παράσταση. Πέρασε. Ήταν μια διαφορετική νότα. Ναι, οκ. Okay.
που έλειπε πολλά χρόνια. Ναι. Είχαμε να δούμε πολλά χρόνια μια τέτοια διοργάνωση. Καλά, προετοιμάσου, εγώ στο λέω. Ναι. Προετοιμάσου, έρχονται πολλά. Θα δεις εδώ πανηγύρια. Τέλος πάντων, κρατάμε τα θετικά. Και αφού λέμε για θετικά, πριν το κλείσιμο, νομίζω πρέπει να επαναλάβουμε. Ναι, πάντα. Κάτι βασικό. Γιατί πάντα, αρχή και τέλος, είναι η δράση του συλλόγου. Αρχή και τέλος είναι οι πράξεις. Αρχή και πράξεις τέλος είναι οι πράξεις. Κάνουμε μόνο εμείς. Θυμίζουμε λοιπόν πριν κλείσουμε την Κυριακή που μας έρχεται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θα είμαστε στο 12ο Δημοτικό Νέας Μύρνης. Σας περιμένουμε όλους με τις ποσότητες που έχει συγκεντρώσει πλαστικών καπακίων. Θα τα πούμε εκεί. Ελπίζω και εσύ να μην δουλεύεις. Εντάξει. Θα δουλεύω είναι η αλήθεια, αλλά θα βρω χρόνο και θα έρθω σίγουρα. Θα είμαι και εγώ κάποιες ώρες. Θα πούμε και με τους φίλους. Οπότε αυτά για σήμερα από εμάς. Σας περιμένουμε την Κυριακή από κοντά. Την επόμενη Τρίτη από εδώ. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη. Με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.